Έκανα εγώ τον πρόλογό μου βέβαια εδώ μόλις ξεκινήσαμε αναφορικά με τον καλεσμένο ε, σήμερα με φόντο μια πολιτική συζήτηση που θα γίνει με αφορμή της εκλογής την 21η Μαΐου. Ίσως ο κορυφαίος αθλητικογράφος στην Ελλάδα, η φωνή του οποίου βέβαια έχει συνδεθεί με κορυφή αθλητικά γεγονότα στο μπάσκετ κυρίως τα τελευταία 30 χρόνια τουλάχιστον. Ο κορυφαιος αθλητικογραφος στην ελλαδα η φωνη του οποιου βεβαια εχει συνδεθει με κορυφαία αθλητικα γεγονοτα στο μπασκετ κυριως τα τελευταια 30 χρονια τουλαχιστον ο λογος για τον Βασίλη Σκουντή... Για τον οποίο βέβαια δεν χρειάζονται ιδιαίτερε συστάσει. Την καλησπέρα μου, κύριε Σωστά. Καλησπέρα, Νίκο. Εγώ ε, 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 νιώθω πολύ οικία μαζί σου. Μπράβο. Ο, ο. Ε, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα απ' όλα τον Όμιλο, ε, ε, το τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη για την. Ε, σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε, πολύ. ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι τα, τα, υπόλοιπα παραλείπονται. Λοιπόν, υποψήφιο βουλευτή Ρεθίμνου με το Πασόκ Κινάλ. Να μια ναι. νέα ιδιότητα. Εγώ θα ξεκινήσω με το, με το γνωστό βάλτο αγόρι μου που παραμένει πάντα επίκαιρο και θέλω να σου πω και να σε ρωτήσω πώ μπορεί να κουμπώσει μέσα σε μια προεκλογική εξτρατεία. Το έχω σκεφτεί. Γιατί ξέρεις, όλοι οι υποψήφοι και όλε οι υποψήφιε, φυσικό το λόγο που λένε, αυτό είναι μια λογική στην επαγωγή, ψάχνουν ένα μότο. Ψάχνουν ένα σλόγγαν, ψάχνουν ένα σύνθημα. Ε, πολύ λογικά όλοι μου είπαν Βάλτε το Βάλτα μου Και λέω ωραία, να βάλω το Βάλτα Γόρμι και οι γυναίκε θα μα ψηφίσουν. Οπότε. <laughs> Σωστό. <laughs> Απορρίφθηκε. Είναι <και> αυτό. <laughs> Απορρίφθηκε με συνοπτικέ διαδικασίε. <laughs> λοιπόν... Μπορούμε να βάλουμε τρίποδο όμω. Λοιπόν, ε, υποψήφιο στο Ρέθυμο, να τα βάλουμε λίγο ναι, σε ναι. μια σειρά, να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Για ποιο λόγο στο Ρέθυμο και τι είναι αυτό που σε συνδέει. Για ποιο λόγο στο Ρέθυμο. Γιατί το Ρέθυμο είναι ο τόπο μου, είναι η πατρίδα μου, είναι η πατρίδα των γονιών μου. Εγώ δεν γεννήθηκα εκεί και δεν έχω ζήσει σε μεγάλο χρονικό διάστημα αποσπασματικά. Σκοπεύω όμω και ήδη σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Περνάω πάρα πολύ καιρό εκεί. Όχι μόνο για τι εκλογέ, γιατί είναι ο τόπο μου, τον αγαπώ πάρα πολύ και νομίζω ότι είχα μια ηθική υποχρέωση από την ώρα που μου πέταξα το γάντι. Να το πιάσω στον αέρα και να αποδεχτώ αυτή την πρόσκληση. Δεν υπάρχει παρα... παρασκήνιο, δεν υπάρχει θεωρία συνωμοσία. Εκεί θέλω να το πάω. Ναι, δηλαδή, ναι. είσαι ένα από του δύο-τρει πιο αναγνωρίσιμου δημοσιογράφου στην Ελλάδα. Και θα πει κάποιο είναι τόσο επιτυχημένο. Για ποιου λόγου να κατέβει τώρα στην πολιτική, τι έχει να κερδίσει. Ωραία. Άρα, όχι για την αναγνωρισιμότητα. Όχι για την επαγγελματική καταξίωση. Ε, να το πω και πολύ λαϊκά, ενδεχομένω και χιδέα και ζητώ συγγνώμη κιόλα γιατί είναι Άγιε μέρε. Ε, ούτε για την κονόμα, ούτε για τη Λαμογιά. Ε, εδώ οφείλω όμω να πω ότι είναι πολύ κακό να τσουβαλιάζονται και να ισοπεδώνονται οι πολιτικοί με ήττα και οι πολιτικοί με μικρογιώτα, επειδή μπορεί να συμβαίνουν κάμποσε, πολλέ λίγε, ο καθένα. Διαχρονικά χρονικα... με... 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 υπάρχει μια μειοψηφία με... όπου νε, νε, νε. χαλάει ε... λίγο την, την εικόνα. Προχθέ συναντήθηκα με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ρεθύνη και Αυλοποτάμου, τον κύριο Κύριο Πρόδρομο, Σωστά. μου είπε κάτι πολύ σοβαρό. Που δεν μου άλλαξε την οπτική και την προσέγγιση πάνω σε αυτή την υπόθεση. Ότι ε, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τη συμπεριφορά μας και είναι ε, πολύ ευχάριστο και πολλά υποσχόμενο το γεγονό ότι αναμειγνύονται νέοι άνθρωποι, νέοι, όχι σε ηλικία, σε πολιτική θητεία, ε, ώστε να πάυσει η αποδόμηση της πολιτικής και των πολιτικών. Δηλαδή, αυτό μου θυμίζει την υπόθεση, μου είχε πει κάποτε ο ο Ομάρα. Ο παγκόσμιο πρωταλληλτή δυστυχώ, όχι και ολυμπιονική γυμναστική, ότι έπιανα με την πλούζα που έγραφε Ελλά και λέει τον τοπαρισμένο. Είναι αυτή η ρετσινιά. Η ρετσινιά, μπράβο. Είναι αυτή. Νίκο, είναι αυτό ακριβώ που είπε. Δηλαδή, δεν είναι. Ε, ε, οι ρετσινιέ και το αποτύπωμα και η σκιά και το στίγμα παντού. Σε όλε τι εκφάνσει του δημόσιου Φεύγουν δηλαδή. δηλαδή. κάποια στιγμή ή μένει κατά Ε, Ελπίζω ότι φεύγουν. Ελπίζω ότι δεν μένει κατάλληπο. Όταν κάποιο κιόλα. Ε, Βεβαίω, όπω. Λένε και το έχει ακούσει και εσύ και το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά. Είναι των αγνών προθέσεων. Έχουν διαπρακτεί τα μεγαλύτερα εγκλήματα, Σουστό. τα πιο στιγερά εγκλήματα στην ιστορία τη ανθρωπότητα. <σχ> Αλλά εγώ μπήκα σε αυτή την κονίστρα, σε αυτό το στίβο, για να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου. Εδώ να πω και κάτι άλλο, ότι δεν ήμουν ποτέ κομματικό τέλεχο, ε, μόνο ότι. Οι ε, ε, οικογενειακέ παραδόσει και οι προσωπικέ επιλογέ μου ήταν προ αυτή την κατεύθυνση. Θυμάμαι δηλαδή ότι σε όλε τι εκλογικέ αναμετρήσει εκτό από αυτέ που έλειπα λόγω των Final Four, γιατί ξέρει, συμπίπτουν και τώρα. Σωστό, τη μεγάλη εβδομάδα. <laughs> είχαμε τι μεγάλε επιτυχίε των ελληνικών Όχι, ομάδων. Και εσύ 21 Μαου ε, θα γίνεται το Final Four τη Ευρωλίγα του Κάνο. Πιθανότατα και ε, μακάρι να συμβεί αυτό με, την, παρουσία του, με Ολυμπιακού. <laughs> το ε, θέλω να πω δηλαδή ότι ναι. ε, είναι μια υπόθεση η οποία. Ε, κάποιοι φίλοι μου είπαν, μα γιατί αποφάσει. Να, να παίξει έναν κόντρα ρόλο. Σκέφτεσαι, όμω από την άλλη πλευρά, και αυτό είναι το αντεπιχείρημα, ότι είναι μια καλή ευκαιρία όταν έχει καταξίωση. Ε, δεν μπαίνει οικονομικό θέμα, δεν μπαίνει ούτε ιδιωτέλεια ούτε οτιδήποτε άλλο. Ε, Αποφασίζει, τρως την πετριά, ε, σου πετάνε ένα γάτι, το πιάνει στον αέρα και λε, γιατί να μην κάνω κάτι για τον τόπο. Ο ρόλο έχει να κάνει με την ιδιότητα όμω. Όχι. Η ιδιότητα βοηθάει τον ρόλο όμω. Ιδιότητα βοηθάει το ρόλο. Δεν το λέω πάλι με ιδιωτέλεια ή με σκοπιμότητα. Προφανώ και ε, εσύ, αν αποφασίσει να κατέβει εκεί όπου γεννήθηκε ή εκεί όπου δραστηριοποιεί επαγγελματικά, και μόνο το γεγονό ότι βγαίνει φάτσα κάρτα στην τηλεόραση κάθε μέρα, αυτό σημαίνει εκ των πραγμάτων και απριόρι ότι έχει μια αναγνωρισιμότητα. Άλλοι πληρώνουν γι' αυτό, άλλοι κοπιάζουν για να την αποκτήσουν. Είναι εκείνο που λέει και κάποτε ο Λένων ε, ότι μοχθήσαμε πάρα πολύ για να γίνουμε οι Beatles και τώρα φοράμε μαύρα γυαλιά για να μα αναγνωρίζει το δρόμο. Εντάξει, αυτό είναι Δεν έχω, ναι, έχω φτάσει σε αυτό το σημείο. <laughs> λοιπόν, να, επειδή τώρα οι κριτικοί εδώ και οι τηλεθεατέ επιθυμούν να ανοίξουμε λίγο την ατζέντα με θέματα που αφορούν την καθημερινότητά του. Ε, αναφορικά με το ρέθιμο. Επειδή έχω την επαγγελματική διαστροφή, έχω φέρει ντοσιέ και σημειώσει πιο πολλέ από τι δικέ του. Απλά δεν ξέρω Είναι σαν ακόμα. να κάνω ανοίξα σαν ανοίξα το πι καιρό στην Κοσμοτή TV. <laughs> λοιπόν, ε, να τα βάλουμε σε μία σειρά. Ναι, ε, νοσοκομείο. Στο ρέθιμο. Νοσοκομείο. Εμένα με λυπεί πάρα πολύ, με ε, είναι πάρα πολύ δυσάρεστο πάρα πολύ συχνά να υπάρχουν δημοσιεύματα σε εφημερίδε και να παραπέμπεται το θέμα του νοσοκομείου στην Βουλή των Ελλήνων. Δεν βγαίνει, δε βγαίνει εκπομπή Κρήτη σήμερα σε καθημερινή βάση χωρί αναφορά στο νοσοκομείο ναι, του Ρεσίλ. Δυστυχώ, αυτό λέω. Ξεκάθαρα. Είναι θύμα. Δηλαδή, α, 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 από ένα σημείο και πέρα ντρέπεσαι Λες. και ώρα. Λε και να σου πω γιατί μεγαλώνει ακόμα περισσότερο αυτό το πρόβλημα α, και γίνεται τεράστιο. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχει η πρόθεση ή δεν έχουν α, γίνει ενέργειε προ τη βελτίωση, αν και θα έπρεπε ουσιαστικά να φτιαχτεί ένα καινούργιο νοσοκομείο. Διότι συν τη άλλη, από τώρα, εάν έρθει στο ρέθμινο και σε προσκαλώ, αν θέλει να πιούμε για καμιά τσικουλιά και να φάμε για κανένα δαλασσινό μέρε. <laughs> ε, <laughs> που είναι. είναι. Μπράβο. Ε, έχει πλημμυρίσει από τουρίστε. Εκμεταλλεύτηκαν και όλα στο Πάσκα των Καθολικών. Σωστό. Ε, εγώ πάντα την αναρωτιέμαι καλά, όλοι αυτά τα παιδάκια που έρχονται δεν πάνε στο σχολείο. Καλύτερα <laughs> το 19. <laughs> καλύτερα <laughs> το 19 το ναι. ε, Ήδη το, το είναι πάρα πολύ θετικό. Άρα λοιπόν, ε, καθώς ο ε, στόχος ε, και της τοπικής κοινωνίας και της πολιτείας και όλων των εμπλεκομένων είναι να επεκταθεί τουριστική περίοδο. Δεν μπορεί να μην έχει ένα νοσοκομείο ως υποδομή. Να δοθούν και τα κίνητρα και όμως, τα κίνητρα. καθώς μένουν κενές θέσεις, Βέβαια. παρά το γεγονός ότι υπάρχουν προκήρυξεις. Ασφαλώς. Δηλαδή, δηλαδή είναι, ένα σοβαρό αισθέστε. πρόβλημα το οποίο κατά την άποψή μου πρέπει να είναι... Δεν είναι ότι είναι πρώτο στην ατζέντα ενό υποψήφιου. Πρέπει είναι Είναι ένα πρόβλημα βιωτικό, ένα πρόβλημα κοινωνικό. Πολύ από τη στιγμή που το Πασόκ και εδώ δεν κάνω προπαγάνδα. Ε, Α μην λησμονούμε, ξέρω ότι βρισκόμαστε στην πόλη, εδώ στο Ηράκλειο. Πώ ήταν η ταμπέλα, τι έγραφε η ταμπέλα που σε καλωσόριζε. Καλώ ορίσατε στο Δημοκρατικό Ηράκλειο. Σωστά. Λοιπόν, ε, πέρα, πέραν αυτού όμω, ε, νομίζω ότι υπάρχουν αρκετά ζητήματα ε, και το θέμα τη υγεία, ε, το θέμα τη τη παιδεία, Πάντοτε νομίζω ότι ε, ο στοιχείοδό πρέπει να είναι πρώτα στην ατζέντα, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Η οικονομία, προφανώς και η οικονομία. Βασίλη, ήρθες από το ρέθυμνο ε, βόρειο Οδικό άξονας Κρήτης. Πονεμένη ιστορία. Για πες μας. Ε, θα, θα, δεν θα έπρεπε να έχει λυθεί. Δεν θα έπρεπε να έχει λυθεί τόσα χρόνια. Δηλαδή υπήρξε μια υπεσχυμένη, ε, υπεσχυμένος χρόνος ε, που δυστυχώς διαρκώ παίρνει παράταση. Δεν φταίνε μόνο, φαντάζομαι, οι κυβερνήσει των τελευταίων ετών. Όχι, όχι προφανώ δεν φταίνουν οι κυβερνήσει. Είναι αλλά... μια παθογένεια είναι η είναι οποία. μια δεν παθογένεια η έχει... οποία συσσωρεύεται και ότι άκριβο. λειτουργεί σωρευτικά, λειτουργεί καταστροφικά. Ε, δηλαδή, τι μπορεί να πει κάποιο από τη στιγμή που ο δρόμο παραμείνει μια καρμανιόλα στι οικογένειε των θυμάτων που έκαναν τα παιδιά του, του γονεί του, ε, οι σύζυγοι, του συζύγου του και πάει λέγοντας. Γιατί κάθε μέρα να υπάρχουν δημοσιεύματα για νεκρούς στο βόρειο δικό είναι πλέον το χειρότερο δικό ναι. δικτύο, εθνικό το δικό το δίκτυο, δίκτυο, δίκτυο στην Ελλάδα. Είναι μαρτύριο. Δηλαδή ο δρόμο στα Μάρι στα χωριά μου είναι καλύτερο από ότι ο Βόρειο ο δικό Λοιπόν, Λέτο, ε, προσφάτω. Ε, πρωτογενή τομέα, φαντάζομαι έχει κάνει επαφέ, έχει πραγματοποιήσει επαφέ. Είναι πολλά τα προβλήματα κυρίω των κτηνοτρόφων. Και η νέα ΚΑΠ και η κουβέντα που γίνεται. Μειώνεται και... το ζωικό κεφάλαιο. Σωστό. Γιατί μειώνεται το ζωικό κεφάλαιο, Γιατί έχουν αυξηθεί οι ζωοτροφέ. Οι ζωοτροφέ, ε, οι τιμέ. Είναι ασύμφορο πλέον. Και είναι ασύμφορο πλέον και κανεί δεν ξέρει πώ αύριο. Η πρότασή σου ποια είναι πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ε, εντάξει, νομίζω ότι υπάρχει μια. Ε, συγκροτημένη λογική προσέγγιση του κόμματο απέναντι σε αυτή την υπόθεση και άλλωστε το Πασόκ έχει στελέχει πολύ άρτια καταρτισμένα πάνω σε αυτή την υπόθεση όπω η, η βουλευτή τη ας α πούμε, και αρμόδια σε αυτό το τομέα. Και νομίζω ότι ε, και σε αυτή την υπόθεση αλλά και σε άλλε υποθέσει που ταλανίζουν ε, το, τον κόσμο, είτε τον αστικό ιστό, μια περιοχή, είτε του αγρότε, του γεωργού, του κτηνοτρόφου, οφείλουμε να εγγύψουμε πάνω του και να... η πολιτεία, η κυβέρνηση, ο πολιτικό κόσμο, για να μην χαθούν οι ευκαιρίε. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ, γιατί όλα είναι συγκοινωνούνται εδώ Είναι πάρα πολύ δυσάρεστο να γυρνά στα χωριά και το βράδυ ε, να πιστεύει ότι έχει συμβεί μια πυρηνική καταστροφή με τόση ερημιά που υπάρχει. Μάλιστα. Και γι' αυτό φεύγουν οι νέοι. Δηλαδή, ο, ο στην περιοχή μου, στον τόπο μου, στο Αμάρι, από τι κοπελέ Καμάρι που λένε. Α, η επαρχία Αμαρίου, ο Δήμο Αμαρίου πλέον, έχει α, πληθυσμό 6.200 ανθρώπου. Μόνιμη κάτι και το χειμώνα είναι λιγότεροι από του μισού. δηλαδή ο, κάποια ραντεβού που θέλω να κάνω, λέω: Όχι, θα έρθω στο χωριό. Θα, θα έρθω θα έρθω και όχι μου λέει, στο να τα πούμε, αφού εκεί να πιάσουμε το κομμάτι του τουρισμού και σε ποια κατεύθυνση ναι. πρέπει να, να κινηθούμε, ποια κατεύθυνση πρέπει να ακολουθήσουμε προκειμένου να αξιοποιήσουμε αυτό το τουριστικό προϊόν που σε επίπεδο κρίτης είναι ένα πολύ δυνατό brand name. Ε, είναι, ότι, ότι είναι ένα πολύ δυνατό brand name, εγώ το, το εισπράττω αυτό και το αξιολογώ και από την επαγγελματική ιδιότητά μου και το ξέρεις κι εσύ πάρα πολύ καλά και το ξέρουν όλοι άλλωστε. Ε, Όπω λέω καμιά φορά και στο φίλο μου τον, τον Μαρκάκη που είναι πρόεδρος στην ΕΚΑΣ και το λέω και στον Περιφερειάκη τον Σταύρο τον Αναουτάκη και στο Βασίλη τον Λαμπρίνο, το μόνο που δεν έχει συμβεί ακόμη εδώ είναι ένα μάτς του NBA στο Ηράκλειο. Χάρη στα δυο αράκια. Τι σημαίνει αυτό. Ότι μόνο το Ηράκλειο, ε, αν μιλάμε για το μπάσκετ, ε, δεν έχει ομάδα στην ΑΕΝ, έχει πολλά χρόνια από τότε, είναι 13, 14... Παραπάνω, τι πολύ περισσότερα χρόνια από τότε που υποβιβάστηκε το Ηράκλειο το τέννη. Έχει την υποδομή γιατί έχει ένα γήπεδο. Άρα δημιουργούνται ευκαιρίε ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού. Ο αθλητικό τουρισμό, ο θρησκευτικό τουρισμό, πολλά είδη τουρισμών που κάποτε δεν τα είχαμε υπόψη, δεν είχαμε συνειδητοποιήσει ότι μπορούν να εξελίσσονται, έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν τον πλούτο του νησιού. Σωστά. Είναι και θεματική επίσης... προσέγγιση του να... τουρισμού. Και να, επεκτά... να, έχουμε και μια επέκταση τη σεζόν. Άμπραβο, αυτό. το στόμα μου το πει. Το τουριστική περίοδο. Άρα για να επεκταθεί όμω η τουριστική περίοδο και ο άλλο που έρχεται από την άλλη άκρη του κόσμου και πληρώνει ένα σκασμό λεφτά και θέλει να περάσει ωραία και να δει και τα αξιοθέατα του και να αθληθεί και να κάνει και να ράνει, χρειάζεται ένα καλό νοσοκομείο. Αν χτύπα ξύλο του, τύχει κάτι και ένα καλό δικό δίκτυο για να πάει από τη μια πλευρά στην άλλη. Συνδεθήκαμε με ανόγια στο πρώτο μέρο το πρόλαβε, όπου δείξαμε εικόνε, χιονισμένε εικόνε. Ήμουν ναι, ναι. εκεί ε, τη πρόλες. Σε 20 λεπτά, λοιπόν, ένα τουρίστα μπορεί να βρίσκεται από το χιόνι Σωστό. στην παραλία. Μα αυτή είναι η ομορφιά τη Κρήτη. Αυτό είναι το μεγαλείο τη Κρήτη. Το τοπίο. Ε, θέλω ένα σχόλιο αναφορικά με το ενδεχόμενο να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασία αν δεν βγαίνουν τα κουκιά στο κομμάτι τη αυτοδυναμία. Και αυτό ο άγνωστο Χ Πρωθυπουργό, υπήρχε μια σχετική αναφορά ναι, ναι. και του Προέδρου του κ. Ανδρουλάκη, μήπω έχει μπερδέψει λίγο την κατάσταση. Ε, Ενδεχομένω έχει προκαλέσει κάποια σύγχυση. Εγώ είχα τη χαρά και την τιμή, ε, και οφείλω να το πω αυτό, να περάσω μια μέρα με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σήμερα είναι Πέμπτη. Σήμερα είναι Τετάρτη. Σήμερα μεγάλη είναι Τετάρτη. Έχω χάσει και τι μέρε. Μεγάλη Τετάρτη. Μεγάλη Τρίτη. Χθε τη Μεγάλη Δευτέρα Θεσσαλονίκη πήγαμε σε έναν υπέροχο χώρο, και κάναμε μια συνέντευξη αθλητικής φύσεως με κάποια ρινίσματα και <laughs> επισημένω την έκταση ε, πολιτικά ρινίσματα. Τον ξαναρώτησα. Νομίζω ότι η στάση του, μόλον ότι σε πολλοί κόσμο προκάλεσε σύγχυση, προκάλεσε αυτό το πέντεμα, είναι ξεκάθαρη. Προφανώ δεν έχει ούτε την υπεροψία, ούτε τη ματαιοδοξία, ούτε καν οποιοδήποτε στοιχείο υστεροφημία όταν θα κρυθεί αυτό να διορίσει πρωθυπουργό. Ε, από την πρώτη στιγμή που εντάχθηκα και ενεπλάκιν με αυτή την υπόθεση, αυτό ρωτούσα και εγώ, επειδή φαίνεται ότι με την απλή αναλογική είναι δύσκολο έω ανεύθυνο. Μήπω αυτή την κρίσιμη στιγμή πρέπει να γινόμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι, πριν να πω εγώ. Ενδεχομένω, ναι, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά. Ε, αυτή τη στιγμή γίνονται πάρα πολλέ κουβέντε. Ε, αναπτύσσονται σενάρια, αναπτύσσονται θεωρίε συνωμοσία. Ε, εγώ πιστεύω ότι θα περιμένουμε το αποτέλεσμα. Αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι μόνιμοι πρόγονοι: Ω περέδει Ό,τι είναι να αποδειχθεί, θα αποδειχθεί. Ό,τι είναι να φανεί, θα φανεί. Ε, και την άλλη μέρα το Πασό έχει μια πολύ ξεκαθαρή κουλτούρα. Πάνω σε αυτή την υπόθεση. Έχει δέκα άξονε, έχει αυτόν τον οδικό χάρτη. Γι' αυτό έχει μαλλιάσει η γλώσσα του Νίκου Ανδρουλάκη να ζητεί ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό, ώστε να καθίσει την επόμενη μέρα του Πασόκ απέναντι σε λογικέ λαϊκισμού, τοξικότητα, πόλωση. Το κράτο λάφυρο που έλεγε και ένα πρόεδρο των ΗΠΑ και είναι βασικό στοιχείο στην ρητορική του Πασόκ και στο αφήγημα για να χρησιμοποιήσω δύο νεοφανεί όρου που χρησιμοποιούνται πάρα πολύ. Νομίζω δηλαδή ότι με πολύ μεγάλη ψυχραιμία, χωρί αλαζονία και με γνώση των προβλημάτων και με την καλύτερη δυνατή προσοχή. γιατί φοβόμαστε όμω τι κυβερνήσει συνεργασία. Έγραψε ο κύριο Ουρανό ένα καταπληκτικό θέμα, τη προάλλε σε ε, ε, ένα άρθρο, σε μια τοπική εφημερίδα του Ρεθίμινου, στη, ε, στα Ρεθίμιου Τικανέα. Το ξεκοκάλιζα, το έχω εδώ. Ε, αναφέρει διάφορα στατιστικά στοιχεία, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα η οποία. Ε, δεν ανέχεται, δεν αντέχει, δεν θέλει, βγάζει σπυράκια από τις κυβερνήσεις συνεργασία, οι οποίες είναι πάρα πολύ δημοφιλείς σε ολόκληρο τον κόσμο πλέον. Και νομίζω ότι εκεί με βάση προγραμμάτων, βάση αυτών των οδικών χαρτών Μάλιστα. που κάθε κόμμα έχει δεν, να το πω πολύ απλά, δεν με χαλάει μια, μια κυβέρνηση συνεργασία που θα προχωρήσει τον τόπο μπροστά. Διακύβευμα εκλογών... Και συγκεκριμένα για ποιου λόγου ένα ρεθεμιώτη να, να, εμπιστευτεί τον Βασίλη Σκουντή. Πάμε να κλείσουμε με αυτό. <laughs> γιατί να με εμπιστευτεί. Ε... Θα τον και να πω ότι έχω αγαθέ προθέσει και καλέ προθέσει. Είπαμε γιατί. Ε, για το τι αφορά τις αγνές προθέσεις. Ε, γιατί είμαι ένας άνθρωπος ε, που αποφάσισα να ανατρέψω, θα μου πεις και τι, ε, χάρη κάνω ή θα μου ξεπληρώσουν τη χάρη και θα μου κάνουν το χατήρι που λένε και στη, στην πατρίδα μας εδώ. Όχι, γιατί ε, κάποια στιγμή ε, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να δραπετεύσουν από το τρυπάκι στο οποίο έχουν συνηθίσει να ζουν, ε, που θέλουν να κάνουν κάτι διαφορετικό στη ζωή του και που εύχονται, ελπίζουν, προσδοκούν και θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι του. Αλλά σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να κάνουν και ψηφοφόροι, <laughs> ότι περνάει από το χέρι του, ε, για να φανούν χρήσιμοι στον τόπο του. Είπε κάτι ο Σιμίτση προάλλε. Ε, και νομίζω ότι για κάθε έναν μα αυτό είναι σημαντικό, Το, το Πασόκ εξακολουθεί να είναι και κρίσιμο και χρήσιμο στην πατρίδα. Και νομίζω ότι ε, όλοι έχουν κάνει λάθη. Το Πασόκ έκανε πολύ σοβαρά λάθη. Παραλήψει. Προέβησε μια αυτοκάθαρση, η οποία είναι πάρα πολύ, ε, ήταν πάρα πολύ απαραίτητη. ήταν εκ συνθήκη εκ των όνων ουκάνευ. Καταβαραθρώθηκε και προσπαθεί να ανεβάσει τα ποσοστά του και να μην παίξει το ρόλο του δεκανικιού ή ε, τη τσόντα ή του συμπληρώματο. Να παίξει ένα πρωταγωνιστικό, ρυθμιστικό ρόλο. Μάλιστα. Αυτή είναι η δική μου εντύπωση, αυτή είναι η προσέγγιση μου και αυτό είναι ο στόχο μου. Ε, γιατί πολιτική τι είναι, το λέω και το εννοώ: ε, Πρέπει να είναι οι υπηρέτε του λαού. Ακούγεται πολύ γραφικό πια. Όχι γλαφυρό, γραφικό να αυτοπροσδιορίζεται κάποιο ω υπηρέτη του λαού, αλλά αυτό είναι η πολιτική. Σε εκλέγει ο λαό για να τον εκπροσωπεί σε πάξια α, και να μην μετανιώσει ποτέ α, και να πει Δεν μου κοβόταν το χέρι που τον ψήφισα, το, τον Δίνα, τον, το το, το, τον το, πίξα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή Εγώ. επιτυχία. Εγώ ευχαριστώ. Καλή, ε, καλή ανάσταση σε όλου. Είναι Άγιε Μέρε, να τι περάσουμε με ηρεμία, με γαλήνη. Βλέπουμε τι συμβαίνει ε, γύρω μα. Τι τραγωδίε, οι του... οικογένειε που ρημάζουν. Η τραγωδία των Ντεμπόν bon, είναι ανεπούλωτε, έχει αφήσει ανεπούλωτε πληγέ. Σα ελπίσουμε. Καλή δύναμη λοιπόν. Ότι είναι η τελευταία φορά που φρενήσαμε σε μια δίκαιη ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.